Ανάμνηση ψώθηκε στη Μάνη στις 22 Μαρτίου 1821 με την κήρυξη της Επαναστάσεως. Σύμφωνα με το θρύλο, όλοι οι πλαρχηγοί συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της πόλης μπροστά στον ναό των ταξιαρχών και στη θέση κοτρώνη ύψωσαν την πρώτη επαναστατική σημαία πρόχειρα κατασκευασμένη από λευκό ύφασμα με γαλάζιο σταυρό στο κέντρο. Στην πάνω πλευρά έγραφε «Νίκη θάνατος» και στην κάτω «Τάνη επιτάς». Η σημαία ευλογήθηκε από τους ιερείς και όλοι οι αρχηγοί με προεξάρχοντα τον Κατσάκο Μαυρομιχάλη ορκίστηκαν ότι οι ενωμένοι θα αγωνιστούν για την ελευθερία του έθνους. Αυτή η παράδοση από παλιά έχει λάβει το χαρακτήρα βεβαιωμένης ιστορικής πραγματικότητας με την καθιέρωση τοπικών λαϊκών εορτών κάθε 17 Μαρτίου. Ο καπετάν Ζαχαριάς ή Ζαχαριάς Μπαρμπισιώτης καταγόταν από τη μεγάλη κλέφτη οικογένεια του Μοριά. Κατά τον Γιάννη Βλαχογιάννη γεννήθηκε το 1759 στην Μπάρμπιτσα και έδρασε κυρίως στη Μάνη. Σε ηλικία 18 ετών έγινε κλέφτης και σύντομα ανέλαβε καπετάνιος. Η φήμη του απογειώθηκε στη μάχη του Σάλεση το 1781. Ο Ζαχαριάς δολοφονήθηκε το 1803 ή το 1804, έπειτα από προδοσία, τέλος συνηθισμένο για τους κλέφτες, από τον κουμπάρο του Κουκέα στη Μάνη. Η σημαία της Σάμου υψώθηκε στο βαθύ στις 17 Απριλίου του 1821. Η άγκυρα συμβολίζει την ελπίδα, ο σταυρός την πίστη και το δόρυ την πυγμή να πατούν την ημισέλινο. Φυσικά δεν λείπει το σαμιώτικο σφουγγάρι, χαρακτηριστικό προϊόν του νησιού. Σημαία που ύψωσε ο Ανδρέας Λόντος την 21η Μαρτίου 1821 στην Αγία Λαύρα. Η πίσω όψη ήταν μονόχρωμη κόκκινη με σκοπό να παραπλανήσει τους Τούρκους. Η φιλική εταιρεία ήταν η σημαντικότερη από τις μυστικές οργανώσεις που σχηματίστηκαν για την απελευθέρωση των Ελλήνων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ιδρύθηκε το 1814 στην Οδυσσό και σύμφωνα με τους παλαιότερους ιστορικούς ήταν από τον Εμμανουήλ Ξάνθο, τον Νικόλαο Σκουφά και τον Αθανάσιο Τσακάλο. Οι φιλικοί, αφού μιλούνται στην εταιρεία, έδιναν όρκο πίστης και επικοινωνούσαν με κώδικες, ψευδόνυμα και συνθηματικές λέξεις. Αυτό είναι το ιερό λάβαρο που χρησιμοποιούσαν οι φιλικοί. Η σημαία της Ίδρας υψώθηκε στις 2 Απριλίου 1821. Η άγκυρα συμβολίζει την ελπίδα, ο σταυρός την πίστη και το δόρυ την πυγμή να πατούν την ημισέλινο. Στην άγκυρα ήταν τυλιγμένο ένα φίδι ως σύμβολο στην δύναμη του ελληνικού έθνους, το οποίο η γλώσσα τσιμπούσε μια κουκουβάγια που δήλωνε τη φρόνηση με την οποία έπρεπε να διεξαχθεί ο αγώνας. Σύμφωνα με μια άλλη άποψη, η κουκουβάγια, η οποία συμβολίζει τους Έλληνες, τρώει τη γλώσσα του φιδιού, το οποίο με τη σειρά του συμβολίζει τους Τούρκους. Οι Βαρβιτσιώτες οπλαρχηγοί της Πελοποννήσου ύψωσαν σημαία με τα χρώματα του Ιψηλάντη αλλά με γαλάζιο σταυρό. Αυτή είναι η σημαία του Μάρκο Μπότσαρη. Υψώθηκε τον Οκτώβριο του 1820 από τον Αίγυρο Μάρκο Μπότσαρη. Είναι η σημαία του Μιαούλη, όπου χρησιμοποιόταν από τον Μιαούλη στις επιδρομές του κατά των Τούρκων. Και στο κέντρο είχε έγραφε 1821, δηλαδή το έτος που ξεκίνησε η Επανάσταση, και πάνω δεξιά είχε την αγγλική σημαία που ήταν η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη της εποχής. Το 1821 ήταν γραμμένο στο κέντρο από έναν κίτρινο σταυρό. Και από κάτω του υπήρχε επιγραφή «Ελευθερία ή θάνατος». Η σημαία των ψαρών. Οι ψαριανοί έφτιαξαν αυτή τη σημαία και τη χρησιμοποιούσαν ως λάβα. Ο κυριότερος λόγος όμως που έφτιαξαν αυτή τη σημαία ήταν για να δείξουν τη μίμησή τους προς τη φιλική εταιρεία. Το άσπρο χρώμα συμβολίζει την αγνότητα του αγώνα, ενώ το κόκκινο τη θυσία. Η κόκκινη γραμμή γύρω-γύρω συμβολίζει το αίμα που χύθηκε. Ο σταυρός συμβολίζει τον χριστιανισμό, όπου καταπατά μια αναποδογυρισμένη ημισέλινο με ένα αστέρι που συμβολίζουν τον μουσουλμανισμό. Το δόρυ συμβολίζει τη δύναμη του αγώνα και η άγκυρα τη δύναμη του ναυτικού του νησιού. Το φίδι συμβολίζει τον αιώνιο εχθρό που είναι μουσουλμάνοι. Η σημαία του Παπα Φλέσσα υψώθηκε αμέσως μετά την κατάληψη της Τριπολιτσάς το Σεπτέμβριο του 1821. Είναι φτιαγμένη από το ράσο του και τις λόξες της φουστανέλας του οπλαρχηγού Παναγιώτη Κεφάλα.
Μετά την απελευθέρωση, έμελε να γίνει η πρώτη επίσημη σημαία της ξηράς του ελεύθερου ελληνικού κράτους.